Το θέμα της Μαρίας Κορινθίου που μας έχει απασχολήσει από χθες με τη φωτογράφησή της στο Downtown. Λοιπόν, η Μαρία Κορινθίου λοιπόν μας χθες... έχει απασχολήσει. Εσένα απασχολεί. Εγώ την είδα και τη θαύμασα. Δεν απασχολεί. Δεν είναι ότι απασχόλησε μόνο εμένα, απασχόλησε γενικά. Σχόλια στο Instagram κτλ. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν η Μαρία Κορινθίου χθες. Μετά τα σχόλια που άκουσε ή που είδε στο Instagram, έβγαλε στο προσωπικό της λογαριασμό την αρετουσάριστη, όπως λέει η φωτογραφία, από την επίμαχη φωτογράφηση στο Downtown. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία για να κλείσει τα στόματα. Γιατί ακούστηκε ότι είχε πάρα πολύ Photoshop, έτσι. Και ότι ήταν άλλο σώμα ουσιαστικά και άλλο ποπό. Η Μαρία λοιπόν ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία, γράφοντας ότι η παραγγελιά μου μόλις έφτασε, όπως με θέλετε αρετουσάριστη, τα φιλιά μου. Μπράβο στη Μαρία. Τέλεια, μπράβο. Πραγματικά, εγώ δεν θα σταθώ στο αν η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι αρετουσάριστη ή όχι. Γιατί να μην σταθείς, γιατί μου λέει τώρα, γιατί να μην σταθείς. Γιατί πολλοί λένε ότι ούτε αυτή η φωτογραφία. Όχι, γιατί μας έλεγες χθες ότι δεις μπροστά στο σούπερ μάρκετ, θα της πεις πως είσαι έτσι. Γιατί καινούργια φωτογραφία λέω. Καινούργια. Λέω ότι δεν θα σταθώ στο ότι αν όντως είναι αρετουσάριστη ή όχι, γιατί πολλοί λένε ότι ούτε αυτή είναι αρετουσάριστη φωτογραφία. Εγώ θα σταθώ στο ότι, παιδιά, η κίνηση της Κορινθίου ήταν μαγιά, εγώ της βγάζω το καπέλο. Μπράβο Κώστα. Γουστάρω τρελά που το έκανε και δείχνει πόσο κομπλεξάριστη είναι. Μπράβο. Πραγματικά να λέμε τα σικα-σίκα, αλλά και τις κάφι σκάφι. Στην αρετουσάριστη φωτογραφία που ανέβασε, φαίνεται ότι έχει δεν είναι το τέλειο πόδι, που κανείς δεν μπορεί να έχει το τέλειο πόδι και το τέλειο ποπό. Δηλαδή με καμία. Φαίνονται και τα σημάδια στο δέρμα οτιδήποτε. Αλλά ο ποπός είναι εκεί. Ο ποπός κοιτάει δηλαδή. Τέλος. Ο ποπός δεν κοιτάει τον ίδιο ουρανό με το. Αυτό που κοιτάμε εμείς. Με αυτό που κοιτάζε το εξώφυλλο. Και αλλά... έτσι, επειδή υπάρχουν πολλά ποπουδάκια που δεν κοιτάνε τίποτα. Τα καημένα είναι τίποτα. Άσε μας λίγο να το θαυμάσουμε. Όταν... τη γυναικεία καμπύλη και ομορφιά. Προφανώς, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ από το εξώφυλλο. Αυτό που βλέπω τώρα μου αρέσει πιο πολύ από το εξώφυλλο. Γιατί αυτό είναι κοντά στην πραγματικότητα και είναι αυτό που βλέπεις όταν αντικρίζεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά πραγματικά και θέλω να το ξαναπώ, όταν είδα χθες ότι ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία, λέω εντάξει, θεά. Εγώ έχω αντίρρηση πάντως. Εγώ με τη Μαρία είμαι, το δήλωσα και χθες. Αλλά... Γιατί εγώ δεν είμαι με τη Μαρία. Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Αποφασίζεις να κάνεις ένα κόνσεπτ προκλητικό. Το κάνεις το προκλητικό το κόνσεπτ. Δηλαδή έρχομαι εδώ και σου λέω να σου πω, Φέη μου, έλα να κάνουμε αυτό το εξώφυλλο που να είσαι έτσι, έτσι, έτσι. Και μετά την επόμενη μέρα εσύ μου βγάζεις την κανονική σου φωτογραφία. Αυτό είναι ένα άδειασμα για τα περιοδικά. Τι λες, αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο. Όχι, είναι άδειασμα για τα περιοδικά. Με αυτή τη φωτογραφία τώρα θα συζητήσεις άλλες 3-4 ώρες. Πού την πήρε, Άρη μου, τη φωτογραφία, από πού την πήρε. Βρε, είναι άδειασμα για τα περιοδικά. Γιατί δεν είχε την άδεια του περιοδικού. Εσύ δηλαδή, αν σου το έκανε σε σένα, θα παρεξηγιώσουν σαν διευθυντής περιοδικού. Δεν θα παρεξηγιόμουν, αλλά. Την έστελνε από τα ατελιά σου τη φωτογραφία, την αρετουσάριστη. Μα από εμά τι παίρνουν τι φωτογραφίες οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όμω που κάνουν ένα κόνσεπτ και του υπηρετούν για ένα εξώφυλλο. Ναι. Γιατί καθίστε, βρε παιδιά, κόνσεπτ είναι αυτό, είναι ένα κόνσεπτ. Στο εξώφυλλο δεν μπορούσαν να βάλουν την κουκίδα ή την μισολή και την γρατζουνιά. Υπάρχει άνθρωπος, Άρη, που πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί περιοδικό που δεν έχει ρετούς στο εξώφυλλο? Κανένα. Μα το ξέρουμε όλοι ότι στα εξώφυλλα υπάρχει ρετούς. Επίσης είναι δικαίωμα του περιοδικού να βάλει τον τίτλο που θέλει. Γιατί το παρατηρούνται όμως τώρα φαινόμενα. Γιατί το άδειασε το περιοδικό τότε? Γιατί. Μα να σου πω, το αδειάζει το περιοδικό όταν δημοσιεύει τη φωτογραφία. Γιατί το περιοδικό είναι αυτό. Το περιοδικό είναι ηλουστρασιόν. Είναι μια εικόνα. Αυτή είναι η μαγεία του περιοδικού. Και το Instagram είναι κάτι πιο αληθινό. Είναι ένα σε χαβαλές. Αλλά... είναι ένα παντό σε αυτό περίμενε. Που μου γράφει. Η Μαρία είναι κομπλεξάριστη. Καλά έκανε και το έκανε αυτό. Αλλά να μην πω και την άποψη του περιοδικού. Ωραία, για να σε ρωτήσω κάτι. Η Μαρία πήρε αυτή τη φωτογραφία χωρίς να ενημερώσει το περιοδικό. Αυτό σε ρώτησα και εγώ που την πήρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στο Downtown. Αλλά καθίστε και λίγο, τον έχουν εξώφυλλο. Δεν υπάρχει. Ναι, πουλάκι μου, τόσο. Τώρα γιατί το χαλάς πάλι? Τι ωραία που το έχεις πριν. Παιδιά, προφανώς έχουν συνεργασία. Αφού κάθε τρεις μήνες έχει εξώφυλλο γυμνό και όλα πάνω στον τόπο. Εγώ, επειδή τα βλέπω όλα, θέλω να κλείσουμε το θέμα πριν περάσουμε στο επόμενο. Ωραίο το μαλλί, ωραίο, ωραίο. Αλλά είπε και ο Γιάννης ότι είναι καλό το μαλλί. Το λατρεύω αυτό το μαλλί. Και να πω ότι το βράδυ ανέβασε ένα Insta story. Στη Μαρία Κορινθίου. Ετοιμαζόταν και για τους Γοργόνες και Μάγκες η Μαρία. Θα είναι παράσταση. Καινούργια παράσταση. Τι ωραία. Του Γιώργου Βάλερ. Μπράβο. Γοργόνες και Μάγκες. Μάλιστα. Και στο τέλος το βράδυ είπε στο Insta εκεί ότι κι αν κάποιοι απορείτε που σας κάνω blog και σας διαγράφω τα σχόλια, το κάνω γιατί έξω η αρνητική ενέργεια που έχω μαζί τη. Μαζί τη απόλυτα. Άρα προφανώς κάτι της γράψανε. Μου στείλε μονίμα η Μαρία, θέλει να δει και τα dinner. Προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης...